Κύριε Λαφιά, καλημέρα. Καλημέρα σας. Είχαμε αυτό το εργατικό ατύχημα, δεν ξέρω σε ποια είναι η εξέλιξη της κατάστασης και τι απαντάει η εταιρεία και τι τέλος πάντων τους λέτε εσείς, θα θέλαμε να μάθουμε κυρίως. Ναι. Εμείς το λέμε δυστύχημα, δυστυχώς. Δυστύχημα, ναι, βεβαίως. Όχι, έχετε εγώ λάθος. Ναι. Εγώ ζητώ συγγνώμη, είναι δυστύχημα, αφού έχασε τη ζωή του άνθρωπος, δεν πρόκειται περί ατυχήματος. Η εταιρεία, να σας πω ότι δεν αποδίδει ευθύνες, ψάχνει με κάποιους τρόπους, όπως παραδείγματος χάρη, όπως είχε αναφέρει σε δελτία τύπου που έχουμε ακούσει, δηλαδή τις προηγούμενες μέρες, ότι ο συνάδελφος δεν δούλευε και πήγε να πάρει κάποια πράγματα μέσα. Εγώ να διαβεβαιώσω ότι ο συνάδελφος δούλευε 3 το μεσημέρι με 11, το δυστύχημα έγινε 7,5 ώρα. Εμείς ζητάμε να αποδοθούν ευθύνες και από το κράτος, δηλαδή, και να διενεργηθούν ακριβώς τα αίτια για να μην ξαναδρυνήσουμε κάποιο συνάδελφο μας. Ναι, όχι μόνο αυτό, αλλά και να αποζημιωθεί η οικογένειά του δεόντος. Γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε οικογένεια. Έτσι, ναι. Δεν ήταν, δηλαδή, και η οικογένεια να μην είχε, αλλά είχε και οικογένεια όμως. Τι να κάνουμε. Και δεν είχε οικογένεια. Δεν εννοώντας ότι δεν είχε παιδιά, στο πούμε, δεν ήταν κατατρεμένος. Δεν έχει σημασία. Όλοι αποκάβουν. Ακριβώς. Δεν έχει. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Μόνο μια αδερφή η οποία ήταν και στις κινητοποιήσεις μας στην μεθαήμερη απεργία που πραγματοποιούσαμε στο λιμάνι. Παρευρέθη δύο φορές. Εγώ θέλω να σας πω ότι βεβαίως πρέπει να στηρίξουν την οικογένεια. Δεν το συζητάμε. Απλά θέλουμε σαν σωματείο, σαν εργαζόμενοι, να αποδοθούν ευθύνες και να γίνουν κάποια πράγματα για να μην ξαναυπάρχει. Δηλαδή, επί της ουσίας. Τι ζητάτε? Ζητάτε να αποδοθούν οι ευθύνες εκεί που υπάρχουν και να ληφθούν μέτρα, ούτως ώστε να μην έχουμε άλλα τέτοια δυσάρεστα γεγονότα. Ακριβώς. Αυτά τα μέτρα λοιπόν, αυτά τα μέτρα είναι κάποια αιτήματά μας. Τώρα, με συγχωρείτε, διαδηλώνεται στο Υπουργείο Εργασίας ή κάνω λάθος? Αυτή τη στιγμή μας είπανε κιόλας ότι μας δεχτήκανε πάνω η γραμματέας του Υπουργείου. Διαδηλώνουμε με αλληλέγγυα σωματεία που θέλουν να σταθώ εδώ, ότι ο Πειραιάς, η Αθήνα, όλη η Ελλάδα, δεχόμαστε από το εξωτερικό πάρα πολλά μηνύματα αλληλεγγύης. Κάνουμε μια παράσταση διαμαρτυρίας για να πιέσουμε να αποδοθούν ευθύνες. Όπως αυτή η εκπομπή από την πρώτη στιγμή ήταν στο πλευρό αυτής της προσπάθειας που κάνετε, θα είμαστε και στη συνέχεια. Θα έχουμε μια συνεχή επικοινωνία. Απλά θέλω να τελειώνοντας να σας πω ότι δεν είναι μόνο οι ευθύνες, γιατί οι ευθύνες πιέζουμε να αποδοθούν. Πρέπει κάποια πράγματα, δηλαδή τα αιτήματά μας είναι εξάρα πόστα. Αυτό δεν θα μειώσει εργατικά ατυχήματα. Ζητάμε να μπει πρόγραμμα εργασίας. Γιατί μπορεί κάποιος συνάδελφος να δουλεύει 10 νύχτες συνεχόμενες. Μάλιστα, ναι. Έτσι. Και να υπάρχουν. Αυτά που ζητάτε είναι λογικά πράγματα και θα έπρεπε ήδη να υπάρχουν. Και όχι να τα ζητάτε. Και όπως και τα βαρέα. Ναι, βαρέα, καλά εννοείται. Όπως και τα βαρέα που είχαμε εκδίκαση του δικαστηρίου προ 1 μήνα. Έτσι. Αυτό είναι τρανό παράδειγμα αυτή τη στιγμή. Ναι. Ότι δεν υπάρχει λόγος συζήτησης να μην ενταχθούμε στα βαρέα. Αυτό ήθελα να τονίσω. Βεβαίως. Και εδώ υπάρχει και κάτι άλλο που εγώ ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι αυτά που ζητάτε έπρεπε ήδη να υπάρχουν και έπρεπε ήδη οι αρμόδιοι φορείς του κράτους να τα έχουν επιβάλει. Και όχι να τα ζητάτε επειδή πέθανε ένας άνθρωπος. Ακριβώς. Έτσι, δηλαδή, δεν σημαίνει δηλαδή ότι πρέπει να γίνεται κάτι όταν χάνεται μια ζωή, αλλά πρέπει να γίνεται πριν χαθεί αυτή η ζωή. Συμφωνώ απόλυτα. Και νομίζω ότι αυτό πρέπει να γίνει. Θα είμαστε και εμείς αλληλέγγυοι στην προσπάθειά σας να δικαιωθείτε σε αυτόν τον αγώνα, διότι έτσι το καταλαβαίνουμε εμείς και έτσι θεωρούμε ότι είναι το σωστό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λαφιά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχουμε και συνέχεια τις επόμενες μέρες να δούμε πού πάει αυτή η κατάσταση. Δεν την αφήσουμε να περάσει έτσι. Δημοσιογραφικά εμείς τουλάχιστον εδώ. Ούτε εμείς. Να τονίσω ότι πάμε για κλιμάκωση του αγώνα. Παρασκευή, Σάββατο Έχουμε προκηρύξει 48 ώρια απεργία. Ναι. Δεν κάνουμε βήμα πίσω. Θέλουμε όλοι οι εργάτες να μπαίνουν με το κεφάλι ψηλά. Ωραία. Και όχι να φοβούνται ότι δεν θα γυρίσουν στις οικογένειές τους. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα, ευχαριστώ, καλή δύναμη στην προσπάθεια που κάνετε. Καλημέρα.